Καλησπέρα και πάλι από το abola.gr, από το γήπεδο της Άνοιξης. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Άνοιξη, ΑΟ Άνοιξης, Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, ήρθε 1-3. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κοσμά Δημήτρη, προπονητή του ΑΟ Άνοιξης. Κύριε Κοσμά, κάποιες δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου για την νίκη της. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, να επιβληθούμε, να παίξουμε από πίσω, να δημιουργήσουμε. Φάγαμε κάποια γκολ κοντά στη ροή του παιχνιδιού και όταν λέω κοντά στη ροή, δηλαδή από ατομικά λάθη και προσπαθήσαμε να παίξουμε. Προστατικές φάσεις και στο 2-1, την ώρα που και εμείς είχαμε ανέβει, είχαμε να πιέσουμε, είχαμε αλλάξει λίγο για το σχηματισμό και να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Ήρθε ένα τρίτο γκολ. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία, για τη φάση αυτή που προήλθε και το τρίτο γκολ. Δεν ξέρω αν προηγείται πέναλτι σε εμάς. Αλλά εντάξει, okay, είναι μέρος του παιχνιδιού και ο διαιτητής μπορεί να κάνει και λάθος, μπορεί και όχι. Και εκεί μετά το 3-1 νομίζω ήταν όλα πιο δύσκολα, ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο σκορ. Μάλιστα. Σχετικά με τους επόμενους αγώνες, έχετε δύσκολα παιχνίδια. Κοιτάξτε, εμείς, η ομάδα της Άνοιξης φέτος έχει στηθεί από την αρχή, έτσι, από το μηδέν στην ουσία. Προσπαθούμε να έχουμε ένα πλάνο πενταετίας, να το πω έτσι. Να δημιουργήσουμε μια ομάδα ελκυστική, μια ομάδα που θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν το καταφέρνουμε, είναι πολύ αρχή ακόμα να το κάνουμε στο 100%. Όμως υπάρχουν σημεία του αγώνα όπου το κάνουμε ικανοποιητικά. Και θα ήθελα να δώσω και γι' αυτό στους παίκτες μου συγχαρητήρια για την προσπάθεια πάνω απ' όλα. Έτσι, γιατί τα λάθη είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Σχετικά με την περσινή ομάδα, υπήρχε και ο κορονοϊός. Έχει διαφοροποιηθεί η ομάδα. Καλά, η ομάδα έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς. Έχει έρθει καινούριο αίμα, έχουν αλλάξει η σύνθεση. Σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι καινούργοι. Αν εξαιρέσω 3-4 παιδιά, όλοι οι υπόλοιποι είναι καινούργοι ποδοσφαιριστές. Η διοίκηση καινούργια, το προπονητικό team. Παρ' όλα αυτά, είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας και πιστεύω θα ανακάμψουμε. Γιατί υπάρχει και ποιότητα στην ομάδα, υπάρχει και όρεξη και διάθεση από όλους, και από την διοίκηση, και από τους παίχτες και από το προπονητικό team. Είμαι σίγουρος. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοσμά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.